πρεμιέρα σήμερα για την χορήγηση των εμβολίων κατά της γρίπης Α από τους προσωπικούς ιατρούς. Στόχος, η θωράκιση του πληθυσμού από τις εποχικές λοιμώξεις, τη σκιά της πανδημίας, του κορονοϊού αλλά και του χειμώνα που έρχεται. Δικαιούχοι είναι τα παιδιά από 6 μηνών έως 15 ετών, οι πολίτες άνω των 65 ετών και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Πολλοί πάντως είναι οι δικαιούχοι που ανησυχούν για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και την χορήγηση της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού, με τους αρμόδιους να καθησυχάζουν. Δεν επηρεάζει το ένα εμβόλιο το άλλο, ωστόσο υπάρχει η σύσταση να γίνονται με διάστημα 15 ημερών, ώστε να αποφύγουμε πιθανές παρενέργειες. Οι προσωπικοί ιατροί έχουν εξοπλιστεί με 110.000 εμβόλια και η χορήγησή τους στους δικαιούχους γίνεται μέσω του ΓΕΣΥ. Οπότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να διευθετήσουν ραντεβού για εμβολιασμό μέσω του προσωπικού τους ιατρού. Την ίδια ώρα, τα 30.000 εμβόλια γρίπης που είχαν διατεθεί στα φαρμακεία για τον γενικό πληθυσμό έκαναν φτερά. Έχουν σε μεγάλο βαθμό καταναλωθεί. Μέσα στον πανικό του κόσμος, ακριβώς και εκείνοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι, έχουν προτιμήσει από μέσα Σεπτεμβρίου να απευθυνθούν στα φαρμακεία και να εξασφαλίσουν το εμβόλιο. Σύμφωνα πάντως με Αμερικανούς επιστήμονες, τον φετινό χειμώνα η γρίπη αναμένεται δρυμύτερη λόγω της χαλάρωσης των μέτρων κατά του κορονοϊού. Εκτιμούν πως θα υπάρξουν εποχικά ξεσπάσματα επειδή στη διάρκεια της πανδημίας η γρίπη σχεδόν εξαφανίστηκε.